Unboxing και πρώτες εντυπώσεις για το Imperium Horizons, ένα παιχνίδι του David Urtsey και του Nigel Buckle. Παιχνίδι το οποίο είναι ένα stand-alone και επέκταση, προσθέτοντας καινούριους πολιτισμούς, έρχεται σε ένα big box. Έχουμε δείξει πώς παίζει το Imperium, έχουμε δείξει και solo playthrough και how to play για τα πρώτα της σειράς. Εδώ το παιχνίδι έρχεται με καινούριους πολιτισμούς, παίζει από 1 έως 4 παίχτες, 40 έως 160 λεπτά διάρκεια, 14 και πάνω ηλικία για την οποία προορίζεται και βάρος 3,95 στα 5. Να πούμε ότι η εταιρεία που το βγάζει είναι η Osprey Games, αυτό έχει κυκλοφορήσει το 2024, είναι ολοκένουριο, ανοίξει την κατηγορία παιχνιδιών με κάρτες, παιχνίδια πολιτισμού, έχει βασικούς μηχανισμούς διαχείριση καρτών χεριού, όπως είναι αναμενόμενο, bonus στο τέλος του παιχνιδιού, deck building και μάλιστα πολύ ιδιαίτερο και πολύ πετυχημένο, solo, διαφορετικές ιδιότητες για τους παίχτες και move through deck να προχωρήσουμε μέσα από την τράπουλα. Να πούμε ότι το παιχνίδι αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι stand alone, βάζει καινούριους πολιτισμούς. Ανάμεσα μερικούς να αναφέρω τους Japanese, Magyar, Martian, Mayan, Polynesian και ούτω καθεξής. Βάζει λοιπόν καινούριους πολιτισμούς, βάζει επιπλέον στοιχεία όπως διαφορετικά, συνολικά, βασικά συνολικά είναι 14 οι πολιτισμοί οι καινούργοι οι οποίοι μπαίνουν και προστίθονται. Και να πούμε ότι εκτός ότι επεκτείνει το βασικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν επέκταση μαζί με το Imperium Classics και Imperium Legends, τα οποία κυκλοφόρησαν και έχουν παρουσιάσει εδώ στο επιτραπέζουμε, για όσους θέλουν να απλά περισσότερους πολιτισμούς για το πλήθος που δίνουν τα δύο πρώτα. Ενώ επιπλέον βάζει και ένα καινούριο Trade Module, που επιτρέπει τους παίχτες να φτιάξουν μοναδικές, να φτιάξουν πλούτο, να γεννήσουν πλούτο και να φτιάξουν διαφορετική δυναμική και politics έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια πολύ καλή οικονομία. Επίσης έχει νομίζω και revisited solo που ήταν ήδη καλό το solo. Οπότε, το κουτί έρχεται σε αυτό το big box εδώ. Το art είναι από τον Μίκο όπως έχουμε συνηθίσει. Τον Μιχάλη Δημητρεύσκη, Μίκο. Είναι το πίσω μέρος, η εικονογράφηση είναι πολύ ιδιαίτερη και όμορφη και πάμε να δούμε ακριβώς τι υπάρχει μέσα. Ξεκινάμε με το φυλάδιο, το rulebook, το οποίο είναι τεράστιο, είναι 50 σελίδες. Εξηγεί το παιχνίδι, δεν είναι απαραίτητο να έχεις ούτε γνώση ούτε κάποια περιεχόμενα από τα προηγούμενα Imperium για να παίξεις. Εισαγωγή, βασικά concept, τα περιεχόμενα, η ανατομία των καρτών, το setup του παιχνιδιού, η ροή του παιχνιδιού και το τέλος του παιχνιδιού. Επιπλέον υπάρχουν επιπλέον ρόλους, practice mode για το solo, lowered aggression με μειωμένη επιθετικότητα variant, ένα quick setup variant, ένα γρήγορο variant και ένα trade routes variant expansion. Οπότε όλα αυτά βάζουν περισσότερο υλικό. Solo rule set, κανόνες solo, πώς να παίχθει solo, changes στο gameplay, πώς αλλάζει το solo και πώς μπορεί να παίξει και campaign mode και επιπλέον κάποια άλλα, περιγραφή των εθνών, campaign logs, solo mode, trade route tables και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα εισαγωγή. Υπάρχουν και replacement cards. 49 replacement cards, including the horizon. Their card number starts with 1. Or two, since they meant to replace cards in Classics Legends. Ωραία, έχει 49 κάρτες που είναι για να αντικαθιστούν κάρτες από τα προηγούμενα παιχνίδια. Πολύ καλό αυτό. Και balancing προφανώς. Τα core concept, τα περιεχόμενα. 14 καινούργια deck πολιτισμών. Κοινές κάρτες, επιπλέον κάρτες. 49 ενημερωμένες κάρτες για τα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Token, δείκτες, market board και το Trade Route Expansion, το οποίο βάζει καινούργια περιεχόμενα, καινούργιες κάρτες, ζάρι, tokens και επιπλέον περιεχόμενο. Λοιπόν, εδώ είναι η ανατομία των καρτών, όπως βλέπετε. Το setup. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί έχουμε δείξει πώς παίζει το παιχνίδι, το έχουμε εξηγήσει, οπότε μπορεί να τρέξει στο how to play το προηγούμενο που έχουμε κάνει, όπως και στο solo playthrough. Εδώ δείχνει πώς δουλεύει το παιχνίδι. Παραδείγματα, πολύ αναλυτικά τα παραδείγματα, οπότε είναι πολύ καλό αυτό που βλέπω ως προς το πόσο εύκολο μπορεί να διδαχθεί το παιχνίδι. Variants, Trade Route Expansion, αυτή η επέκταση τι προσθέτει. Solo Mode Rule Set, για να παιχθεί solo.
K-ment, bot turn examples, keywords, για να βοηθηθούμε να λύσουμε απορίες και τα υπεργραφή των εθνών, των πολιτισμών. Επίπεδο δυσκολίας. Arthurians, Atlanteans, Celts, Celtics, νομίζω είναι και, ναι, είναι και Egyptians, είναι και όλοι μαζί, συνολικά, Greeks. Έχει όλους τους πολιτισμούς μαζί και με αυτούς, έτσι ώστε να μπορείτε μια σύγκριση όλων. Και ένα campaign log. Ωραία. Μάλιστα, βολικό, χρήσιμο και ωραίο. Επόμενο. Τρία punch board, τα οποία είναι από Lean & Finish χαρτόνι. Δεν θυμάμαι αν ήταν Lean & Finish το χαρτόνι των πρώτων δύο παιχνιδιών. Μπορεί. Δεν θα τα κάνω unpunch για να μην γεμίσουμε token, αλλά βλέπετε ότι είναι αρκετά ωραίο ποιοτικό χαρτόνι. Το πάχος του. Έτσι. Και τα διαφορετικά token που έχει. Και θέλω να εστιάσω και να πάω αμέσως, ευθύς αμέσως, να βάλουμε το καπάκι. Τα καπάκια για την ακρίβεια. Είναι δύο καπάκια. Στα περιεχόμενα. Λοιπόν, εδώ έχουν μετακινηθεί λίγο τα deck, αλλά υπάρχουν θέσεις για να μπουν οι κάρτες των πολιτισμών, όπως βλέπετε, είναι τυπωμένο στο κάτω μέρος. Δυστυχώς δεν χωράνε τα περιεχόμενα των καρτών των δύο πρώτων παιχνιδιών, δεν χωράνε εδώ μέσα. Ευκαιρία χαμένη θα μπορούσε να είναι και επέκταση και αποθηκευτικός χώρος και για τα δύο προηγούμενα. Το ήλπιζα να είναι έτσι, δυστυχώς δεν είναι. Ένα ζάρι. Okay. Και πάμε να δούμε. Αυτές είναι οι κάρτες οι οποίες θα αναπληρώσουν τις κάρτες από το προηγούμενο. Οπότε μπορούν να μπουν στη θέση των προηγούμενων καρτών. Οπότε αν έχετε το προηγούμενο, κάποια από τα προηγούμενα παιχνίδια, αναβαθμίζονται και κάρτες με βελτιωμένες, μπαλανσαρισμένες κάρτες, προφανώς από όλη τον καιρό που παίχθηκε το παιχνίδι. Δεν είναι αυτού του set. Αλλά μπράβο τους που τα βάλανε μαζί. Στα περιεχόμενα. Τέλεια. Okay. Αυτά λοιπόν είναι από εδώ. Να δούμε λίγο και τις μεγάλες κάρτες. Α, είναι πίνακες των πολιτισμών αυτές. Τι είναι, για να δω. Πώς τις είπαμε αυτές. 32. Α, είναι bot. Bot state cards, για αν παίζεις με το bot. Okay. Το solo λέει. Και έχει όλους τους πολιτισμούς με τη μορφή Greeks. Το καρτόν αυτό είναι να μπορεί να παίξεις εναντίον όλων των πολιτισμών και να τους βάλεις όλους σαν bot. Τέλειο. Σούπερ. Πολύ καλό. Play raid. Turn structure. Game End Reminder. Ωραία. Αυτό τώρα που θέλω να δω είναι... Αυτά πρέπει να είναι, μάλλον, κάρτες γενικές. Έχουν μπλεχτεί λίγο εδώ πέρα. Έχουν μετακινηθεί, οπότε πάω να δούμε. Μάλλον, καλό θα είναι να δω τα εικονίδια που έχουν, για να δούμε σε ποιο... 10 ανοίγει κάθε κάρτα. Πριν το ανοίξω. Α, Mayans. Το λέει πάνω τι λέω. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Ξεκινάμε με τους Abbasids, που είναι αυτοί εδώ. Το art είναι πάρα πολύ όμορφο. Μ' άρεσε πάρα πολύ στα πρώτα της σειράς. Μ' αρέσει και εδώ. Turkish Mercenaries, Glory. Πολύ ωραίες κάρτες, πολύ ωραίο art, πολύ ωραία ανατομία καρτών. Το μόνο παράπονο, όπως και στα προηγούμενα, ξέρετε ποιο είναι. Παιχνίδι deck building, παιχνίδι με κάρτες και ποιότητα καρτών δεν είναι... Δεν, εντάξει, okay, δεν είναι κακή, αλλά δεν είναι lean and finish, οπότε σίγουρα θέλουν sleeves όπως και δίποτε. Ωραία, οπότε θα βάλω μέσα αυτά. Θα μου επιτρέψετε να τα βάζω και στη θέση τους ή τουλάχιστον να τα βάζω
εκτός, για να μπορώ να τα τακτοποιήσω σωστά. Αξουμάιτς. Επόμενος πολιτισμός. Φανταστικό art, πολύ μεγάλη ποικιλία. Πολύ ωραίο. Κάθε πολιτισμός είναι διαφορετικός, έτσι έχει τις ιδιαιτερότητές του, τα πλεονεκτήματά του, τα μειονεκτήματά του και είναι και μέρος της ανακάλυψης, το να δοκιμάσει κάποιος. Διαφορετικούς πολιτισμούς για ποικιλία. Cultists. Nice. Okay. Rituals. Blood sacrifice. Πολύ ωραία χρώματα, πολύ ωραίες σκηνές από τον καλλιτέχνη. Φανταστική δουλειά. Κάρτες Unrest. Corrupted. Μάλιστα. Οκ. Okay. Επόμενο είναι η Γκούπτας. Με το δικό τους deck. Πόσο busy ήταν ο Μίγκος αυτό εδώ το παιχνίδι, πραγματικά, μπράβο του. Πολύ ιδιαίτερο το στυλ του, έτσι ξεχωρίζει. Και κάρτες Unrest. Inuit. Διαφορετική πολιτισμή, έτσι, από όλη τα μήκη και τα πλάτη της γης, από όλες τις εποχές. Για βεβαιώνω ότι θα υπάρχει ποικιλία. Μπράβο τους που έχουν καλύψει τόσους πολλούς πολιτισμούς. Τσαπανείς. Τέλειως διαφορετικό εδώ το art. Επίσης πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο design, πολύ ωραίο σύστημα το παιχνίδι, μας άρεσε πάρα πολύ. Και είναι και πολύ ιδιαίτερο για όσους είναι fan των παιχνιδιών deck building. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν υπάρχει άλλο σε αυτό το είδος, είναι μοναδικό πραγματικά. Magyars. Ας δούμε και εδώ το art. Μ' αρέσει που το κουτί είναι μεγάλο, που έχει ειδικές θέσεις με τα ονόματα των πολιτισμών στο κάτω μέρος, που είναι τυπωμένα στο κάτω μέρος τα ονόματα των πολιτισμών, για να μπορείς εύκολα να τα τακτοποιήσεις. Πολύ ωραίο και αυτό. Martians. Ναι, αυτός ο πολιτισμός είναι fiction. Προφανώς, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε. Take me to your leader. Οκ. Okay. Όπως και οι cults πρέπει να ήταν λογικά σε αυτήν την κατηγορία. Οκ. Okay. Επόμενο είναι οι Mayans, οι οποίοι είναι εδώ. Ωραία, ωραία χρώματα, ωραίες εικόνες. Και εδώ. Πολύ χαρακτηριστικές εικόνες που σε πηγαίνουν, σου ταξιδεύουν κατευθείαν στον αντίστοιχο πολιτισμό. Κάθε φορά, οπότε και το deck είναι ασύμετρο, αλλά και το art είναι πολύ ωραίο και διαφορετικό. Ωραία. Για να δούμε εδώ. Polynesians. Πολύ ωραίο. Θάλασσα έντονο στοιχείο, έτσι. Ωραίο και αυτό το deck. Μετά έχουμε τους Sassanids.
Ωραίες κάρτες και εδώ. Μάλιστα. Τάινο. Τι άλλο. Τάγκ. Κάρτες αυτές, λοιπόν, νομίζω ο τελευταίος πολιτισμός, αν δεν κάνω λάθος. Rebellion. Οκ. Α, Ουάγκαντου. Πού είναι? Νάτι. Αυτός πρέπει να είναι ο τελευταίος πολιτισμός. Τελευταίο deck. Nice. Ωραία. Λοιπόν, μετά υπάρχουν διάφορες κάρτες. Υπάρχει το Taxation. Κάρτες Taxation. Όχι, είναι Taxation αυτές. Πώς λέγονται, δεν θυμάμαι. Οι Civilized κάρτες είναι αυτές, αν δεν κάνω λάθος. Παγιερός, η τελευταία παρτίδα. Υπάρχουν αυτές εδώ οι κάρτες, οι οποίες είναι οι Uncivilized. Σωστά, τρικονίδιο. Όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν υπάρχουν αλλαγές στο πώς παίζει το παιχνίδι, απλά έχουν αλλαγές στο solo και στα extra modules, έτσι. Το παιχνίδι παίζει με τον ίδιο τρόπο. Απλά γι' αυτό και είναι και cross-compatible. Εδώ είναι κάποιες κάρτες Unrest, Fame και State. Σε αυτό εδώ το deck. Unrest κάρτες, μπολικές. Οκ. Okay. Αυτές εδώ είναι κάρτες... Τι κάρτες είναι αυτές, θυμάμαι. Region. Okay. Και νομίζω τα έχουμε δει όλα εκτός από... Α, δεν είδαμε το... Τα tributary cards που είναι αυτά εδώ. Byzantines. Okay. Και αυτές εδώ τις κάρτες που είναι, αυτές είναι οι region κάρτες. Ναι, είναι με το κίτρινο εικονίδιο. Που είναι διάφορες περιοχές. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι όλα τα περιεχόμενα του Imperium Horizon. Με την πρώτη ευκαιρία θα το ρίξουμε και αυτό στο τραπέζι. Νομίζω είναι must για τους φίλους τη σειρά Imperium, και ακόμα και αν δεν έχετε παίξει κάποιο από τα προηγούμενα, ίσως είναι και η καλύτερη επιλογή από την οποία μπορείτε να ξεκινήσετε. Απλά νομίζω δεν έχει τους πολιτισμούς που θα ήθελα εγώ προσωπικά τουλάχιστον να έχω. Οι περισσότεροι πολιτισμοί που με ενδιαφέρουν είναι στα προηγούμενα δύο κουτιά. Εδώ πέρα πιο πολύ μπαίνει ποικιλία και extra gameplay.